Καλώς ήρθες στα διαδικτυακά μαθήματα του Κέντρου Αρνός. Θα λύσουμε από το σχολικό βιβλίο της 3ης Γυμνασίου την άσκηση 5, η οποία αφορά στην επίλυση εξώσεων δευτέρου βαθμού. Θα λύσουμε το ερώτημα α. Λοιπόν, αν το κοιτάξουμε λίγο προσεκτικά, έχουμε δύο κλάσματα, χ τετράγωνο μείον 1 τρίτα μείον χ και 3 πέμπτα ίσον με χ πλην 2. Για να λύσω πρώτα απ' όλα αυτή την εξίσωση, πρέπει πρώτα να την απλοποιήσω, δηλαδή να εξαφανίσω τους παρανομαστές 3 και 5. Από την πρώτη γυμνασίου θυμάμαι ότι για να κάνω απαλληφή παρανομαστών πρέπει πρώτα να βρω το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο αυτών του 3 και του 5 που είναι το 15. Άρα, αλλάζοντας χρώμα, πολλαπλασιάζουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο κάθε έναν από τους όρους της εξίσωσης είτε στο πρώτο μέλος είτε στο δεύτερο. Άρα έχω 15 επί χ τετράγωνο μείον 1 τρίτα μείον 15 επί χ και 3 πέμπτα ίσον 15 επί χ μείον 15 επί 2. Αυτομάτως διαιρώ το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο με τον παρανομαστή 3, άρα το αποτέλεσμα είναι 5. Το 15 με το 5, άρα το αποτέλεσμα είναι 3. Και αυτομάτως έχω 5 επί χ τετράγωνο μείον 1, μείον 3 επί χ συν 3, ίσον 15 επί χ μείον 15 επί 2, 30. Άρα κατάφερα να γράψω την εξίσωσή μου σε μία πιο απλοποιημένη μορφή, έχοντας απαλείψει τους παρανομαστές. Δεύτερο βήμα για να την κάνω πιο απλή είναι με κάποιο τρόπο να απαλείψω και τις παρενθέσεις. Εύκολα το μυαλό μου πηγαίνει στη γνωστή επιμεριστική ιδιότητα. Δηλαδή, 5 επί χ τετράγωνο, 5 επί 1. Δηλαδή, επί χ τετράγωνο, 5 επί πλην 1 μας κάνει πλην 5. Κάνω το ίδιο και στον επόμενο όρο, όπου έχω πλην 3 επί χ, πλην 3 επί συν 3. Παρατηρώ ότι πολλαπλασιάζω τόσο τον αριθμό, όσο και το πρόσημό του, δηλαδή θα πάρω όλο το πλην 3 μαζί, όχι μόνο το 3. Άρα έχω πλην 3 επί χ μας κάνει πλην 3 χ, πλην 3 επί συν 3 πλην 9 ίσον 15 επί χ μείον 30. Στη συνέχεια παρατηρώ ότι προκύπτει μία δευτεροβάθμια εξίσωση λόγω της παρουσίας του χ τετράγωνου που βλέπω στο πρώτο μέλος. Άρα για να λύσω αυτή την εξίσωση πρέπει να μαζέψω όλους τους όρους στο πρώτο μέλος. Άρα γράφω 5 επί χ τετράγωνο πλην 5 πλην 3 χ πλην 9 15 επί χ θα έρθει στο πρώτο μέλος, άρα θα αλλάξει πρόσημο και θα γίνει πλην 15 επί χ. Το ίδιο θα πάθει και το πλην 30, άρα θα γίνει συν 30 και πίσω μένει το 0. Έχω όντως μία δευτεροβάθμια εξίσωση την οποία συμφέρει να τη λύσω με χρήση διακρίνουσας για λόγους ταχύτητας. Άρα, για να συμβεί αυτό, πρέπει να τη φέρω στη μορφή α επί χ τετράγωνο και β χ και γ ίσον με το 0. Μπορώ να τη φέρω σε αυτή τη μορφή γράφοντας 5 χ τετράγωνο πλην 3 χ πλην 15χ, έχω ομόσημες ποσότητες, άρα κάνω πρόσθεση, άρα γράφω 18 επί χ. Τι πρόσημο θα βάλω μπροστά? Θα βάλω πρόσημο, το κοινό πρόσημο, δηλαδή το πλην. Άρα έχω 5χ τετράγωνο πλην 18χ και συνεχίζω, πλην 5, πλην 9 μας κάνει πλην 14, πλην 10. 4 συν 30 ίσον με το 0. Συνεχίζουμε και γράφουμε 5 χ τετράγωνο πλην 18 χ
Γυρίζουμε λίγο πίσω για να τσεκάρουμε τα αποτελέσματα. 5χ τετράγωνο μείον 18χ πλην 14 συν 30 που μας κάνει συν 16 ίσον με το 0. Πώς το βρήκα αυτό το συν 16, διότι άμα κάνω πλην, άμα κάνω πλην 14 συν 30, έχω δύο ετερόσιμες ποσότητες, άρα αφού έχω ετερόσιμες κάνω αφαίρεση. 30 μείον 14 μας κάνει 16, με πρόσημο το πρόσημο του μεγαλύτερου. Άρα συν 16. Άρα, κατάφερα να φέρω την εξίσωσή μου στη μορφή αχ τετράγωνο και βχ και γ ίσον με το 0, όπου το α είναι 5, το β είναι πλην 18 και το γ είναι 16. Μπορώ να κάνω διακρίνουσα, όπου έχω δ ίσον β τετράγωνο μείον 4α επί γ. Αντικαθιστώ και γράφω πλην 18 στη δευτέρα πλην 4 επί 5 επί 16. Προσοχή θέλει στις πράξεις, γιατί έχω μεγάλους αριθμούς και δεν πρέπει να κάνω λάθος. Πλην 18 στη δευτέρα, άμα το κάνω σε μια γωνιά, 18 επί 18, θα έχω ότι θα έχω το αποτέλεσμα 3,24. Πλην, κάνω και τον πολλαπλασιασμό, 4,5,20 επί 16 και έχω το αποτέλεσμα 320. Άρα αυτή η αφαίρεση μου δίνει ότι το αποτέλεσμα της διακρίνουσας είναι 4 και είναι θετικός αριθμός. Αφού η διακρίνουσά μου είναι θετική, άρα η εξίσωσή μου έχει δύο λύσεις άνισης, οι οποίες βρίσκονται από τους εξής τύπους. Χ ίσον πλην β συν ρίζα δέλτα δια 2 α ή χ ίσον πλην β πλην ρίζα δέλτα δια 2 α. Η πρώτη σχέση κάνοντας αντικατάσταση δίνει πλην το πλην 18 συν ρίζα 4 δια 2 επί το α που είναι 5 και κάνοντας πράξη έχω πλην το πλην 18. Άρα ο αντίθετος του πλην 18 στην ουσία είναι 18 συν ρίζα του 4 είναι 2 προς 2 επί 5 10 που μας κάνει 20 δια 10, δηλαδή 2 είναι η πρώτη λύση της εξίσωσης. Αντίστοιχα η δεύτερη λύση μας δίνει πλην πλην 18 πλην ρίζα 4 δια 2 επί 5, δηλαδή 18. Το κάνουμε λίγο γρήγορα γιατί ξέρουμε πλέον τι θα κάνουμε. Άρα με την ίδια λογική έχουμε 18 πλην 2 δέκατα, δηλαδή 16 δέκατα, και αν θέλω να απλοποιήσω αυτό το κλάσμα μπορώ να το γράψω ως 2 επί 8 στον αριθμητή, 2 επί 5 στον παρανομαστή. Άρα αφού έχω μόνο πολλαπλασιασμό πάνω και μόνο κάτω, διαγράφω τους ίδιους παράγοντες. Άρα μας δίνει λύση 8 πέμπτα. Άρα οι λύσεις 8 πέμπτα και 2 είναι οι λύσεις της δευτεροβάθμιας εξίσωσης.